Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μέσω Skype από Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Φωνή της Λογικής, της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Θάνος Καραδιόλης. Παρακαλώ, κύριε Καραδιόλη, κύριε εκπρόσωπε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Στις ερχόμενες εκλογές της Κυριακής 25 Ιουνίου κατεβαίνουμε με όλη μας τη δύναμη, με τη Φωνή Λογικής, με την αρχηγό μας την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ήθελα να πω λίγα λόγια για το κόμμα. Η Φωνή Λογικής είναι το νέο, το νεοσύστατο κόμμα που απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, όχι απαραίτητα και μόνο σε ηλικία, αλλά νέους ανθρώπους αναφορικά με την ενασχόληση με την πολιτική σε ενεργό δράση εννοώ. Είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από τον επαγγελματικό στίβο, από την αγορά, από την κοινωνία. Είμαστε άνθρωποι όπως εσείς που δεν προερχόμαστε από κομματικούς σωλήνες και από κομματικά τζάκια. Καλό λοιπόν την Κυριακή όλους τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους, να μην απέχουν από τη διαδικασία, να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν, γιατί τότε θα περάσουν μόνο το μήνυμα που επιθυμούν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ψηφίζουν όλοι οι άνθρωποι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, όπως συμβαίνει στην Τουρκία που ψηφίζει περίπου το 95%. Γιατί αλλιώς τι συμβαίνει? Αλλιώς οι βολεμένοι του συστήματος, οι τακτοποιημένοι και οι έχοντες τα ημέτρα συμφέροντα ψηφίζουν για αυτούς και αυξάνουν το ποσοστό τους όταν υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Οπότε την Κυριακή όλες τις κάλπες να δώσουμε το βροντερό παρόν και να ψηφίσουμε Φωνή Λογικής αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.